Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ένα βίντεο για το οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ excited, έχω πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα βίντεο που έχουν ανέβει στο κανάλι μου. Και αυτό γιατί εσείς είστε οι πρωταγωνιστές σε αυτό εδώ το βιντεάκι. Καθώς μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram σας ζήτησα τις προηγούμενες μέρες να μου στείλετε βιντεάκια με το πώς περάσατε τη δική σας καραντίνα ή πώς βιώσατε εσείς τη δική σας καραντίνα. Οπότε θεωρώ ότι τα λόγια είναι περιττά. Ας πέσει η γέφυρα για να ξεκινήσει αμέσως το βιντεάκι, γιατί έχω πολύ τεράστια αγωνία. Δικό σας. Η καραντίνα λοιπόν με έμαθε να βρίζω πιο καλά, να εκτιμάω πιο καλά και να έχω καταλάβει με τι ανθρώπους είχα να κάνω. Γεια Κώστα, εγώ στη δικιά μου καραντίνα βαλιάμαι αφόλητα. Είμαι όλη την ημέρα στον υπολογιστή, βλέπω βιντεάκια στο YouTube, παίζω League of Legends, αλλά από και που για να ξεσκάσω πάω με τη μαμά μου για ψώνια και πάω και το σκυλάκι μου βόλτα. Η καραντίνα δεν μου μάθε κάτι, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι μόλις βγω από την καραντίνα θα συναντηθώ κατευθείαν με το γόρι μου και θα του κάνω μια τεράστια αγκαλιά, γιατί μου λείπει πάρα μα πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά! Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Παίζουμε μπιρίμπα, γιατί στην καραντίνα πρέπει να περνάμε καλά. Η καραντίνα μου έμαθε ότι η υγεία είναι το σημαντικότερο απ' όλα και δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο σε αυτή τη ζωή, γιατί όλα μπορεί να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Η καραντίνα με έκανε να δεθώ πιο πολύ με τους κοντινούς μου ανθρώπους. Κατάλαβα ότι η σημασία σε αυτή τη ζωή δεν έχουν ούτε τα λεφτά ούτε οι δουλειές, αλλά το να είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Η καραντίνα μου έμαθε πως πρέπει να δίνω μεγαλύτερη σημασία στα όμορφα πράγματα της ζωής και πως η υγεία δεν είναι πάντα τόσο εύκολη. Γι' αυτό πολλές φορές χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Η καραντίνα μου έμαθε ότι η οικογένεια και η υγεία στη ζωή ενός ανθρώπου πρέπει να έχουν τον κύριο ρόλο και οτιδήποτε από αυτά τα δύο δεν είναι δεδομένο. Τι μου έμαθε η καραντίνα. Δύσκολη ερώτηση, δύσκολη απάντηση. Σίγουρα μου έμαθε να μην έχω δεδομένη την υγεία εμένα και των γύρων μου, αλλά σίγουρα μου έμαθε να μην έχω δεδομένο ούτε τον κόσμο γύρω μου, αλλά ούτε και τον ίδιο μου τον εαυτό. Περί συλλογή. Και κάπου εδώ, αφού αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του, θα ήθελα πραγματικά να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη συμμετοχή σας, για το ότι λειτουργήσατε ενεργά στο να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιασμένος και σας ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, εύχομαι υγεία, αγάπη, ελπίδα, πίστη, όνειρα και να μην χάνετε ποτέ την αισιοδοξία σας. Εύχομαι σύντομα να βγούμε από όλα αυτά και αφενός τις επόμενες μέρες, 4 Μαΐου, σε λίγες μέρες δηλαδή από τώρα, βγαίνουμε σιγά σιγά από όλα αυτά. Και θα ήθελα να πω τέλος ότι η δική μου καραντίνα μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Μου έμαθε το ότι θα πρέπει να σέβομαι τη φύση, να σέβομαι περισσότερο τους ανθρώπους, να εκτιμώ περισσότερο την υγεία, γιατί καμιά φορά δεν είναι τόσο δεδομένη όσο πιστεύουμε, και γενικά στο να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Θα ήθελα να πω για ακόμη μια φορά ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας. Αυτό το βιντεάκι έφτασε στο τέλος του. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Οπότε, αν κάπου εδώ σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, θα ήθελα να μου κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου αν έρθετε πρώτη φορά, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια υπέροχα βιντεάκια και θα παίρνετε και εσείς μέρος. Και τέλος, όσοι θέλετε να με βρείτε στα social media μου, θα υπάρχουν στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο, όπου μπορείτε να με ακολουθήσετε και να ενημερώνεστε πρώτοι για ό,τι νέο τρέχει. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Bye!